μία μέρα. Και στη Βαβαρία, η Βαβαρία είναι το δεύτερο κρατήδιο που υπάγεται, το Μόναχο, που υπάρχουν μεγάλα ποσοστά. Και υπάρχει και διπλασιασμός πολύ μεγάλος, δηλαδή πολύ γρήγορα μέσα σε 3 μέρες διπλασιάζονται τα ποσοστά. Τώρα για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, Ναι. υπάρχει μία κατάσταση προς Σαββατοκύριακο και μία μετά. Δηλαδή. Τα πρώτα μέτρα που μπήκανε στη Γερμανία ήταν την προηγούμενη Δευτέρα. Κάποιοι λένε ότι αργοπόρησαν λίγο. Αυτά τα μέτρα ήταν εντυφατικά, θέλω να σας πω, γιατί από τη μία είχαμε, ας πούμε, κλειστά καταστήματα, μουσεία, σχολεία, νηπιαγωγεία. Από την άλλη ήταν ανοιχτά ως και Ινστιτούτα Ομορφιάς, κομμωτήρια και εστιατόρια και καφετέρειες μέχρι τις 3 η ώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιούργησε και Βέβαια, μια τι μεγαλύτερη συζητάμε τώρα. άνεση στον πληθυσμό. Ποντάρει η γερμανική Ορίστε. κυβέρνηση στην πειθαρχία των πολιτών. Για να καταλάβουμε λίγο και πώς σκέφτονται οι Πόνταρε. κυβερνήσεις. Η αλήθεια είναι ότι πόνταρε και Ναι. ήθελε να αποφύγει να υπάρχει Να. απαγόρευση κυκλοφορίας. Μετά την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε μία έκκληση της καγκελαρίου στον γερμανικό λαό, που και εκεί φάνηκε ότι είχαν την ελπίδα ότι θα συνετιστούν από μόνοι τους οι Γερμανοί. Κάποιοι εννοείται το κάνανε, κάποιοι άλλοι όμως όχι. Και μετά είχαμε μία αλλαγή. Από Ναι. την Παρασκευή ξεκίνησε από τη Βαβαρία, που ο πρωθυπουργός της Βαβαρίας, ο Μάρκος Ζούντα, άλλαξε και έκανε πολύ αυστηρά μέτρα, πολύ πιο αυστηρά ακόμα και τώρα σε σχέση με άλλα κρατήδια. Και από την τελευταία Δευτέρα έχουμε πολύ πιο μεγάλες απαγορεύσεις. Αποφεύγουν όμως, που ήταν μετά από τηλεδιάσκεψη της καγκελαρίου με όλους τους προέδρους από τα κρατήδια, και εκεί πέρα τώρα έχουμε πλέον αυστηρά μέτρα, Εσείς τα είστε οποία καλά, κάνονται είστε να ασφαλείς, συνεχιστούν. εσείς και οι άνθρωποι σας. Είστε καλά. Ναι, είμαι μια χαρά και όσοι Να ξέρω είμαστε προσέχετε τον επίσης εαυτό καλά. σας. Να προσέχετε, Σας ευχαριστούμε υγεία, πάρα ευχόμαστε. πολύ. Εμείς Να είστε ευχαριστούμε. πάντα Σας καλά, την ευχαριστούμε. Και καλημέρα να έχουμε μας. επικοινωνία μαζί σας, να Γεια. μας ενημερώνετε τι γίνεται στη Γερμανία. Γεια Όποτε σας. θέλετε, εδώ είμαι στην καραντίνα μου. Γεια σας. Λοιπόν, νομίζω το μήνυμα ελήφθη. Εμείς πάμε εκεί έξω, εδώ στο κέντρο της πρωτεύουσας. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας, τον Παναγιώτη Φωτεινό, ο οποίος βρίσκεται σε ένα από τα μπλόκα. Έχουμε πει ότι από σήμερα προσοχή μεγάλη, να έχετε μαζί σας τα επίσημα έγγραφα. Οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί, έχουν επεκταθεί και είναι αρκετά αυστηροί. Τα 150 πέφτουν βροχή. Παναγιώτη, καλή σου μέρα. Δεν τον Σε έχουμε τον λίγο θα Παναγιώτη τον Φωτεινό. δούμε Τον τον έχουμε. Παναγιώτη. Α,